Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ εκρηκτικό το ζήτημα και νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επικρατήσει η σύνεση, η ψυχραιμία και η λογική. Να μην διασκεδάσουμε απλά τις εντυπώσεις, μείνουμε στην περιγραφή σαν αυτή που επί μακρό έκανε ο κύριος Δήμαρχος, έτσι κι αλλιώς εκ του αποτελέσματος, ο κύριος Δήμαρχος, κατά την δική μας άποψη, την άποψη της παράταξής μας, έχει προσεγγίσει σε απόσταση χιλιοστού το ελάχιστο από το τίποτα και κρίνεται από το αποτέλεσμα από την κοακή κοινωνία. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι πολύ εύκολο και να συνοδευτεί και από χειροκροτήματα αυτό, πιστέψτε με ότι είναι τόσο έντονο το πρόβλημα που δεν χρειάζονται χειροκροτήματα. Ειλικρινά δεν χρειάζονται. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν να φύγουμε όλοι από εδώ και να έχουμε διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να έχει εκτονώσει ο καθένας την αγωνία του. Και αύριο, σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η εισρωή να συνεχίζει. Άρα λοιπόν ένα πρόβλημα το λύνεις, επαναλαμβάνω, μόνο αν το λύσεις και όχι αν μένει στην περιγραφή. Δεν θυμάμαι πολύ καλά, ίσως να με βοηθήσουν οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκαν και στον χώρο το συγκεκριμένο, αν ήταν ο Χρυσοχοίδης ή ο Παπουτσής, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τα κέντρα. Τότε δεν προέβλεπε καν ίδρυση κέντρου στην νησιωτική Ελλάδα. Μιλούσε μόνο για την υπηρετική. Για ευνόητους και καθοριστικούς καταλυτικούς λόγους. Σήμερα λοιπόν εδώ μιλάμε για αυτό που μας ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Μαλιλής, για να πάμε στο διατάφτα για να είμαστε χρήσιμοι και όχι να αποπροσανατολίζουμε από την κουβέντα με κραυγές και διάφορα έτσι εθνικιστικού τύπου ρητορικά φιλοσοφήματα. Εγώ θα μείνω στην ουσία. Υπήρξε ένα κλιμάκιο που θέλει να κάνει ένα κέντρο υποδοχής στο 282, στο Λινοπότη, στο πρώην 282, ευχαριστώ Μιχάλη. Υπάρχει μια απόφαση του 2002 επί Προεδρίας του κυρίου Γιοργαλή, αρνητική. Και τότε, του 2012, με συγχωρείτε. Και τότε, κάποιους βλέπω και σήμερα εδώ, και τότε είχαν έρθει οι συμπολίτες μας στη συνεδρίαση. Ένα λοιπόν. Κάτι που για μένα είναι καταλυτικό ως αυτοδιοικητική εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει από τα πάνω προς τα κάτω στο Δήμο της ΚΟ και ερήμην του Δήμου της ΚΟ και των πολιτών της οποιαδήποτε τέτοια λύση. Τέτοιες αποφάσεις παίρνουν τα κοινοτικά συμβούλια, εάν είναι στην περιοχή τους, αποφαίνονται, γνωμοδοτούν και αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια. Άρα εκ προημίου είμαστε αντίθετοι στην επιβολή οποιασδήποτε άποψης εντάθετης από πάνω προς τα πάνω. Ένα αυτό. Δύο. Εμείς από πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σημείο λοιπόν πρόκειται για ενορία, πρόκειται για οικιστική ζώνη, υπάρχουν άνθρωποι εκεί, ένα είναι αυτό. Για μας έχει χωροθετηθεί μέσα σε αυτά εδώ τα έδρανα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε του Δικαίου, η θέση για το νέο νοσοκομείο, στόχος τον οποίο η παράταξή μας δεν απεμβολεί, και αυτό είναι δημόσια υγεία και προστασία της δημόσιας υγείας. Τώρα, και άλλα πράγματα, εμείς αλλιώς θέλουμε αυτή την περιοχή και δεν τη θέλουμε κέντρο. Εμείς κάναμε λόγο για χώρο προσωρινής διαμονής, για τις ώρες ή τα 24 ώρα που θα μένουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ, διότι αυτή τη στιγμή, εκ του αποτελέσματος, κρινόμαστε, επαναλαμβάνω, το ιστορικό κέντρο της ΚΟ, το εμπορικό κέντρο της ΚΟ, έχει καταντήσει ένα απέραντο αφοδευτήριο, απειλείται η δημόσια υγεία, η δημόσια ασφάλεια, όλο το τουριστικό οικοδόμημα και οι λύσεις ακόμα αναμένονται. Μέχρι λοιπόν να παλέψουμε το θετικό πλαίσιο, έκανα έκκληση στον κύριο Δήμαρχο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Αρνείται να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρουμε από κοινού αποφάσεις και να τη στηρίξουν όλες οι παρατάξεις να δώσουμε λύση. Δεν χωράνε παραταξιακές ιδιοτέλειες. Τελειώνει το νησί, καταραίει και τα αποτελέσματα της κρίσης αυτής δεν τα έχουμε δει ακόμα. Έρχονται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει την τουριστική περίοδο του 2016. Δεν ξέρουμε ποια αποτελέσματα θα βιώσουμε μετά από μερικά χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ταξιδιωτική οδηγία που την επαπεινούμενη σύμφωνα με τον κύριο Δήμαρχο, υπάρχει ήδη ταξιδιωτική οδηγία της ΤΟΥΗ που λέει μην κατεβαίνετε στο κέντρο της ΚΟ.
σε τι θα αλλάξει δηλαδή, αν πρόκειται να έχουμε, επαναλαμβάνω, όχι κέντρο, γιατί αυτό είναι μια απόφαση που ο ίδιος ο νόμος το απεμβολεί, γιατί εξαιρεί τις νησιωτικές περιοχές, και αυτό είναι ένα πολύ βασικό επιχείρημα που έχουμε στα χέρια μας, κύριε Δήμαρχε. Εδώ είναι νησί, εδώ είναι τουριστική περιοχή. Πάμε λοιπόν σε ένα χώρο προσωρινής παραμονής, 24ωρης παραμονής, και να αδειάσει η πόλη, να μην απειλείται. Δεν έχω καμία πρόθεση. Αλλά τώρα σε λίγο σηκώσει. Σύριξη του Σιωπή, μόνο αυτή είναι. Ευτυχώς, κύριε Πρόεδρε, που δεν συμφωνούμε. Άρα έχω το δικαίωμα σε μια δημοκρατία να λέω την άποψή μου, και ευτυχώς, επαναλαμβάνω, που δεν συμφωνούμε. Υπάρχει και το ανθρωπιστικό πρόβλημα. Το προσέγγισε ο κύριος Γεωργαλής. Υπάρχουν οι γενεσιουργές αιτίες, επαναλαμβάνω, οι γενεσιουργές αιτίες που προκαλούν την προσφυγιά. Έτσι. Και νομίζω ότι τους κατανόμασε ο κύριος Γεωργαλής, ποιοι είναι πίσω, ποιοι είναι οι θύνοντες, ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι και όχι μόνο ηθικοί. Από εκεί και έπειτα. Θεωρώ ότι και σήμερα απλά περιγράψαμε το πρόβλημα, αύριο το πρόβλημα θα οξύνεται και μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί θα πρέπει να προλάβουν τις καλές μέρες, γιατί σε λίγο θα έχουμε φουρτούνες και τα καράβια δεν θα έρχονται. Άρα πρέπει να παλέψουμε το θεσμικό ζήτημα σε συνεργασία με την όποια κυβέρνηση επιλέξει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε την κυβέρνηση με την οποία θα συνομιλούμε. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, πρέπει να προστατευτεί, και αυτό πρέπει να το κάνει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο, η δημόσια ασφάλεια του κόπολιτη, η υγεία, η οικονομία του νησιού. Αυτά τα πράγματα ποιος θα τα προστατεύσει. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα και απλά μένουμε στην περιγραφή του ζητήματος, λυπάμαι πολύ, αλλά σήμερα εδώ κοροϊδεύουμε όλους όσους βρίσκονται εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.